Κύριε Καματερέ, εκδώσετε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ανακοίνωση στην οποία επισημαίνεται ότι η κοινωνία της ΚΟ πρέπει να αντιδράσει τουλάχιστον στα ζητήματα που την αφορούν σε τοπικό επίπεδο και ιδίως στον χώρο της υγείας. Μάλιστα δίνεται έτσι και μια, ε, ας το πω, ιδέα να μπει μπροστά ο Δήμος για να συσπηρωθούν οι συμπολίτε μας και για να έρθει ένα αποτέλεσμα ε, με κινητοποιήσει ε, και φορέων που άπτονται ε, του θέματο. Τουλάχιστον στο θέμα τη υγεία, όπω είπατε, εγώ γι' αυτό έκανα αυτή την παρέμβαση τώρα. Επειδή όλοι μα ξέρουμε την κατάσταση και δεν χρειάζεται να την περιγράψω, υπάρχουν περιστατικά τραγικά να μην έχει παιδίατρο, να μην μπορείς να ταξιδέψεις, να χρειάζεται να πας για την παραμικρή επέμβαση στη Ρόδο ή στην Αθήνα, ακόμα και για απλά πράγματα. Αυτά δεν χρειάζεται να τα περιγράψω γιατί τα ξέρουμε όλοι. Το θέμα είναι ότι όσες παρεμβάσει και αν έχουν γίνει, από τους φορείς ή κάποιες κινητοποίησεις μεμονωμένες είτε από τους εργαζόμενους του νοσοκομείου είτε από το εργατικό κέντρο ή επιστολές του Δήμου ή παρεμβάσεις και επισκέψεις του Δημάρχου στα Υπουργεία φαίνεται ότι δεν συγκινούν τους αρμόδιους και βέβαια σε αυτό το θέμα εγώ νομίζω ότι πέρα από κομματικές ή πολιτικές θέσεις που μπορεί να έχει ο καθένας πρέπει να συσπηρωθούμε και να απαιτήσουμε να βελτιωθεί η κατάσταση γιατί ε, πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο αντί να, πηγα... αντί να έρχονται γιατροί φεύγουν και προσωπικό και αν κρατιέται ακόμα και αν μπορούμε να το πούμε νοσοκομείο που δεν μπορούμε είναι γιατί στηρίζεται στις ηρωικές προσπάθειες κάποιων γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού. Ε, σε αυτή λοιπόν την περίπτωση γνώμη μου είναι ότι πρέπει να μπει μπροστά ο Δήμος για να μην είναι μεμονωμένες οι αντιδράσεις ε, και νομίζω ότι θα συσπηρωθούμε όλοι ε, από ποια μεριά και αν Βέβαια ε, αυτό δεν με εμποδίζει εμένα να τοποθετώ και πολιτικά γιατί έχω υποχρέωση ε, και θέλω να αναδείξω τις ευθύνες και λύσει αυτών των προβλημάτων. Και αφορμή πήρα από την τελευταία επίσκεψη του υπουργικού επιτελείου υγεία που είχε έρθει στο τόπο μα. Που περίμενε κανεί ότι αφού έρχονται όλοι αυτοί κάτι θα γίνει. Ε, και όμω ήρθαν μόνο και μόνο για να πούμε ευχαριστώ στον κύριο Γιανκόπουλο, που καλά να είναι ο άνθρωπο, μπράβο του, που έκανε καλοδεχούμενη η δωρεά. Αλλά για τα θέματα που μας απασχολούν, τα πρόβληματα, αφού ήρθαν πού ήρθαν Δεν μπορούσαν να σκύψουν, να βρουν μια λύση άμεση, γιατί τα πρόβληματα είναι άμεσα. Ο κόσμος ε, πεθαίνει, επιτρέψτε να πω την έκφραση. Γίναν ατυχήματα και πέθαναν παιδιά γιατί δεν υπήρχε άμεση κάλυψη, ε, παράδειγμα. Και πολλά άλλα. Ε, και τι μας είπαν. Και εκεί εγώ αισθάνθηκα ε, διαμαρτυρόμενο έντονα στο θέμα της νησιωτικότητας. Δεν έγινε καμιά ανοίξη. Έδειξαν ότι αυτά που σκέφτονται, αφού δεν έδωσαν άμεσε λύσει σε τίποτα, ακόμα και αυτά που σκέφτονται και είπαν για το μέλλον, ότι θα γίνει νέο υγειονομικό χάρτη υγεία, θα κάνουμε προσλήψει, θα δώσουμε κίνητρα, όλα αυτά μα παρέμβουν στο μέλλον. Αλλά και αυτά που έχουν στο μυαλό του για το μέλλον, εμένα με, με τρομάζουν. Παράδειγμα, και ο κύριο Υπουργό, και εδώ και σε άλλε συνεντεύξει που έδωσε και μέσα ενημέρωση που γράφουν πράγματα για το νέο χάρτη υγεία που επεξεργάζεται η κυβέρνηση και τα φέρει ε, στη Βουλή, ε, δείχνουν ότι δεν έχουν πάρει χαμπάρι τι στην ισιοτικότητα. Με συγκεκριμένα παραδείγματα θα σου πω, ένα-δύο τουλάχιστον. Δηλαδή προβλέπουν συγχωνεύσεις ε, περιφερειακών ε, νοσοκομείων και αναφέρουν και παραδείγματα σε περιοχέ, ξέρω εγώ, στον Αύπλιο, με την ε, εκεί κοντά στην που τα, είναι ένα τέταρτο απόσταση το ένα νοσοκομείο από και σου λέει, Γιατί να έχουμε τι ίδιε κλινικέ σε τόσο μικρή απόσταση, να έχουμε μόνο σε ένα. Ή ξέρω εγώ, σε άλλε περιοχέ. Αναφέρουν παραδείγματα πώ θα συμπτύξουν νοσοκομεία και πώ θα μαζευτούν οι περισσότερες περισσότερε κλινικέ στα κεντρικά νοσοκομεία και τα περιφερειακά θα ε, Αυτό έχουν λάβει υπόψη ότι δεν μπορεί να γίνει στα νησιά. Πώς θα γίνει εδώ πέρα να ε, πάρουμε δηλαδή κλινικές και εργαστήρια ε, και, για να πηγαίνουμε στη Ρόδο. Καμία πρόνοια και ε, για, το, ε, για, για τους νησιώτες. Όμως και για το θέμα των, ε, της, των γιατρών. Του, ε, έτσι γενικά και όρθια θα δουν κίνητρα. Μα υπάρχουν προτάσεις και από μας και από τους γιατρούς που είναι υπεύθυνοι για το πώς μπορεί ένας γιατρός που δεν έρχεται τώρα πώς μπορεί να γίνει πιο ελκυστική η προκήρυξη και να έρθει. Και γιατί δεν μπορεί να είναι μόνος του και θέλει να είναι και γιατί θέλει να έχει μια, ένα περιβάλλον που να έχει μια στην καριέρα του. Οπότε πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα. Το αναφέρω στην ανακοίνωσή μου για να αναβαθμιστεί εδώ πέρα η θέση του και να ε, ζει πέρα να έρθουν καθηγητέ, να γίνουν διαλέξει, να, να γίνονται σεμινάρια, να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα σε τέτοια νοσοκομεία όπω είναι τη ΚΟΚ. και φυσικά να έχει μια σωστή υποδομή για νέο νοσοκομείο. Ε, λέει λοιπόν η, το σχέδιο ότι αντί για αυτά θα έρχονται ιδιώτες γιατροί και θα υποχρεωθούν, λέει, οι γιατροί του ΕΟΠΗ να πηγαίνουν να κάνουν εφημερίε στο νοσοκομείο. Μα εδώ οι γιατροί δεν δεχόντουσαν να πούνε καν στον ΕΟΠΗ. Και θυμούνται καλά οι συμπατριώτε μα ότι πηγαίναμε για εξετάσει αίματο, αν θέλαμε να πάμε στο δημόσιο και να μην πληρώσουμε, στην Κάλυμνο. Επισύριζα καταφέραμε και μπήκαν στο, στο, νεοπή γιατροί. Άρα θα πάνε, θα τους υποχρεώσουν να κάνουν εφημερίες. Και για να τελειώσουν. Α, και για το άλλο, για του ε, ιδιώτε γιατρού, ότι για τους γιατρούς του γιατρού του ε, συστήματο υγεία ότι θα μπορούν να έχουν και ιατρία έξω κτλ. Δηλαδή, επανερχόμαστε 40 χρόνια πριν, διαλύεται το σύστημα υγεία, το εθνικό σύστημα υγεία, και επανερχόμαστε 40 χρόνια πριν, όποιο ε, πληρώνει έχει κάλυψη υγεία και όποιο δεν πληρώνει στον ε, ΚΕΑΔΑ. Και τελευταίο, για να μην σα κουράζω, παραδείγματα είναι αυτά για τον τρόπο σκέψη που έχει η κυβέρνηση. Το θέμα του νέου νοσοκομείου. Είδατε τι είπαν εδώ πέρα. Καταρχήν είπε η κυρία Γκάγκα ότι ε, το άκουσα, ε, θα το δω, θα το εξετάσω, σαν να άκουσε τώρα το πρόβλημα και εδώ έρχονται οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και μας λένε ότι έχει εντολή ο Πρωθυπουργός για να γίνει και ότι έχουν προχωρήσει, προχωρούν τα πράγματα κτλ. Αλλά ακόμα και έτσι να είναι. Ε, μας είπαν καθαρά τι έχουν στο μυαλό τους. Ότι δεν πρόκειται να γίνει νοσοκομεία αν δεν μπλακούν ιδιώτε. Και ξέρουμε όταν εμπλακούν ιδιώτε στο, στο σύστημα υγεία, φυσικά αποσκοπούν στο κέρδο και ξέρουμε ότι ό,τι γίνει εμπόρευμα είναι σε βάρο αυτών που δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Αν η υγεία γίνει εμπόρευμα, θα το έχουν πάλι αυτοί που μπορούν να πληρώσουν και δεν θα το έχουν οι, ε, αυτοί που δεν μπορούν. Κάτι που εμεί είχαμε αποκαταστήσει όταν γίναμε κυβέρνηση, παρόλο που ήμασταν στα μνημόνια, παρόλο που ε, ήταν ε, πολύ δυσκολότερη η κατάσταση και του προπολογισμού είχαμε αυξήσει και κάναμε δωρεάν πρόσβαση, καθιερώσαμε τη δωρεάν πρόσβαση στα νοσοκομεία. Για όλο τον κόσμο και του ε, ανασφάλιστου. Κύριε Καμαντερέ, για να κλείσουμε έτσι όπω αρχίσαμε, γιατί πιστεύετε ότι οι συμπολίτε μα δεν ενεργοποιούνται στον βαθμό που θα έπρεπε για να διεκδικήσουν περισσότερα στον χώρο τη υγεία στο νησί μα. Ε, νομίζω ότι με την πρότασή μου δίνω απάντηση στο ερώτημά σα. Ε, γιατί δεν θέλουν να βλέπουν, δεν ανταποκρίνονται σε μεμονωμένα καλέσματα. Ο καθένα το βλέπει, αυτό είναι του, αυτό το κάλεσμα το κάνει αυτό το κόμμα, το κάνει ο άλλο ή το κάνει ο τάδε φορέα που είναι χαρακτηρισμένο έτσι. Και γι' αυτό λέω ότι ο μόνο που μπορεί να συσπηρώσει όλο τον κόσμο άσχετα με πολιτικέ πεπιθήσει και πρέπει να το κάνει, αν έχει υποχρέωση να το κάνει σε αυτή εδώ την κατάσταση, είναι ο Δήμο.